Σύμφωνα με τον ιστότοπο EU Observer που εδρεύει στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να στείλει χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις στην περιοχή προκειμένου να σταματήσει την αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας, η οποία ενισχύει την πολιτική και στρατιωτική της συνεργασία στη χώρα μέρα με τη μέρα. Ο διευθυντή τη ΟΝΤΑΠ, Παλί Σεμίν, είπε ότι η Τουρκία διαθέτει χερσαίε και αεροπορικέ βάσει στη Λιβύη και ότι η κίνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να ασκήσει πίεση στην Τουρκία για να τι καταργήσει. Ο Σεμίνη είπε: Οι ευρωπαϊκέ χώρε που θέλουν να απομακρύνουν την Τουρκία από τη Λιβύη πιστεύουν ότι μπορούν να ελέγξουν τη Λιβύη μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να το κάνει μέσω τη νόμιμη κυβέρνηση. Ο λόγο για τον οποίο η Τουρκία έχει ισχυρή παρουσία στη Λιβύη είναι ότι ενεργεί με την νόμιμη κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το γνωρίζει επίση αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχασε την πρωτοβουλία στη Λιβύη μετά την ενεργή εμφάνιση τη Τουρκία στη χώρα, ετοιμάζεται να κάνει ένα νέο βήμα για να επιστρέψει στο παιχνίδι. Η ειρηνευτική διαδικασία στη Λιβύη απαιτεί εκτεταμένο αφοπλισμό, εκαθάριση και επανένταξη μαχητών, καθώ και μεταρρύθμιση στον τομέα τη ασφάλεια, ανέφερε ο ιστότοπο έκθεση τη Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου. Στο έγγραφο, αναφέρθηκε ότι η κατάσταση στη χώρα είναι ανησυχητική και τόνισε ότι το πετρέλαιο, τα όπλα και το λαθρεμπόριο ανθρώπων συνεχίζονται αμετάβλητα. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να ολοκληρώσει τα σχέδια τη για επιχειρήσει μεγάλη κλίμακα στη Βόρεια Αφρική του επόμενου μήνε και ότι τα σχέδια στοχεύουν επίση στον τερματισμό τη εμπορία ανθρώπων και όπλων στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να αξιολογηθεί η δέσμευση τη στρατιωτική κοινή ασφάλεια και αμυντική πολιτική, έτσι ώστε ολόκληρο το πεδίο τη στρατιωτική δραστηριότητα να μην αφαιθεί σε τρίτε χώρε, ανέβρι έκθεση. Η εκθέση αναφέρθηκε επίση στι αρχέ τη Λιβύη, επισημένοντα ότι απαιτείται η υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα σύνορά τη. Στι ειδήσει, σημειώθηκε ότι οι διπλωμάτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα συζητήσουν σύντομα το σχέδιο, αλλά η Επιτροπή δεν έχει ακόμη υποβάλει τα εν λόγω σχέδια ω επίσημη πρόταση. Η Τουρκία διατηρεί μια επίσημη στρατιωτική δύναμη στη Δυτική Λιβύη για περισσότερο από ένα χρόνο μετά από πρόσκληση τη νόμιμη κυβέρνηση που εδρεύει στην Τρίπολη. Συνεργασία που προχωρά με τι συμφωνίε που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών, ενοχλεί ορισμένε χώρε. Στη δεύτερη διάσκεψη του Βερολίνου, που πραγματοποιήθηκε στι 23 Ιουνίου, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και τη Γερμανία, έγινε έκκληση για απόσυρση όλων των μισθοφόρων από τη χώρα και διεξαγωγή εκλογών σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να απομακρυνθεί η Τουρκία από την περιοχή. Ωστόσο, η Άγκυρα, μετά από πρόσκληση τη επίσημη κυβέρνηση, απερίψε την έκκληση για άμεση απόσυρση ξένων στρατιωτικών και μαχητών από τη χώρα. Ο διευθυντή του ΟΝΤΑΠ τη Μέση Ανατολή, Ευρασία και Ασία Ειρηνικού, Αλή Σεμίν, αξιολόγησε τι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαλείψει την Τουρκία στη Λιβύη προ την εφημερίδα Γεννή Σαφάκ, λέγοντα ότι πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε, όπω η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία, βρισκόταν σε μία μάχη εξουσία για τη Λιβύη. Ωστόσο, αυτέ οι χώρε εισήλθαν μία προ μία, αντιμετώπισαν πολλού άλλου διεθνεί παίκτε όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτο. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μπει έντονα στο παιχνίδι, είπε. Ο Σεμίν είπε ότι η Τουρκία διαθέτει χερσαίε και αεροπορικέ βάσει στη Λιβύη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να ασκήσει πίεση στην Τουρκία για να διαλύσει αυτέ τι βάσει. Από την άλλη πλευρά, η Λιβύη χρειάζεται επίση την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πραγματοποίηση μια τέτοια πρόσκληση από την κυβέρνηση τη Τρίπολη σημαίνει αύξηση τη νομιμότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ενίσχυση τη επιρροή τη. Έτσι θα θεωρηθεί ω μόνο εκπρόσωπο κατά του Χαφτάρ. Σε περίπτωση πρόσκληση από την νόμιμη κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανότατα θα παρουσιάσει του δικού τη όρου, οι οποίοι θα λένε. Βγάλτε πλήρω του μισθοφόρου και τι ξένε δυνάμει από τη χώρα. Επειδή δεν θα σα παράσχουμε μόνο χρήματα, αλλά θα σα βοηθήσουμε και στρατιωτικά. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιάσει μια τέτοια πρόταση και θα επιμείνει σε αυτήν. Εάν εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η δουλειά τη Τουρκία στη Λίβη μπορεί να γίνει πιο δύσκολη, είπε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.